Πρέπει να σπάσουνε δυο κόσμοι και να ζητήσουμε συγγνώμη από παντού. Ξανασκέψου το. Στην Τεχνόπολη, 5 Ιουλίου, Τρίτη, η μεγάλη μας συναυλία και η μοναδική στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη του Γκαζιού. Νομίζω ότι πια έχει γίνει λίγο κλασικό ραντεβού αυτό που δίνουμε με τους Αθηναίους, αλλά και με όλους τους ανθρώπους που έρχονται από την περιφέρεια για να δουν αυτή τη συναυλία. Θέμης Καραμουρατίδης, ενορχιστρώσεις, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, επιμέλεια προγράμματος, η μπάντα μας. Αλλά ένα καινούριο πράγμα τελείως, καμία σχέση με αυτό που παρουσιάσαμε το χειμώνα και νομίζω καμία σχέση γενικά με τα προγράμματα που έχουμε φτιάξει. Νιώθω ότι είναι μια... έχει ένα καινούριο ήχο, μια άλλη αίσθηση, μια άλλη καλλιτεχνική ταυτότητα. Και ανυπομονώ να κάνουμε αυτή τη συναυλία γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα στις πρόβες που το ετοιμάζουμε και όλα αυτά, μου έχει φτιάξει τη διάθεση. Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω. Τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς. Δεν μπορώ να σταθώ ούτε να σχολιάσω το αν είμαι καλή τραγουδίστρια ή κακή ή μέτρια. Γιατί για κάποιον μπορεί να είμαι πάρα πολύ καλή, για κάποιον πάρα πολύ μέτρια, για κάποιον πάρα πολύ κακή. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την... με τον αισθητικό προσανατολισμό του καθένα. Πιστεύω όμως ότι ένας τραγουδιστής που θέλει να βρει ωραία πράγματα και στη σύγχρονη εποχή μπορεί να τα βρει. Εγώ θεωρώ ότι προφανώς, γιατί είναι το ρεπερτόριό μου και προφανώς και έχω και δικαίωμα και υποχρέωση να το υποστηρίζω, θεωρώ ότι προσπάθησα να βρω ανθρώπους με ταλέντο, ικανότητα και καλλιτεχνική κατάθεση. Τους βρήκα, δουλεύω μαζί τους. Θεωρώ ότι έχω τραγουδήσει καλά τραγούδια, προφανώς και το θεωρώ γιατί τα έχω τραγουδήσει. Και υπάρχει και κάποιος κόσμος που τον ενδιαφέρει αυτό και σημαίνει κάτι και για αυτούς παρόμοιο με αυτό που σημαίνει και για μένα. Οπότε θεωρώ ότι όταν ένας τραγουδιστής επιθυμεί να τραγουδήσει κάτι που τον εκφράζει και γι' αυτόν ικανοποιεί τα καλλιτεχνικά του, τις καλλιτεχνικές του σταθερές, νομίζω ότι μπορεί να τις βρει και να τα βρει σε οποιαδήποτε εποχή και σε οποιαδήποτε συνθήκη. Σε ένα μέτρημα που ανοίγει την παλιά μου την πληγή. Η συνεργασία μου με τον κύριο Ξαρχάκο ήταν ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο σχολείο, πάρα πολύ μεγάλο μάθημα, πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό από όλα, δεν έχει, εκτός από το ότι είναι ένα πράγμα, γιατί είναι μια ολόκληρη συνθήκη, δεν είναι μόνο ότι έχω απέναντί μου αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι μόνο ότι τραγουδά τα τραγούδια του, δεν είναι μόνο ότι γνώρισα μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα, δεν είναι μόνο ότι αυτό που μου συνέβη μαζί με τον Γιάννη, το Χαρούλη, που είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, που είναι ένας άνθρωπος που ταιριάζουμε πάρα πολύ, που έχουμε κοινή καταγωγή καλλιτεχνική με έναν τρόπο. Είναι και το ότι συνέβη σε αυτή τη συγκυρία, την προσωπική και την καλλιτεχνική μου και σε αυτή την ηλικία. Θεωρώ ότι δηλαδή ήταν όλο αυτό το πράγμα στο απόλυτο timing, όπως λέμε στα ελληνικά. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα, ότι ήρθαν τόσα σημαντικά πράγματα στη ζωή μου, την κατάλληλη στιγμή ήμουν έτοιμη να μάθω αυτά που είχε να μου διδάξει και να τα καλλιεργήσω μέσα μου. Σε έχω βρει και σε χάνω, δανεική παρουσία. Δεν έχουν ουσία. Το μέλλον το φοβάμαι πάντα, είτε έρχεται μετά από μια μεγάλη στιγμή, μια μεγάλη συνεργασία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις εάν αυτό που είσαι σήμερα θα είσαι και αύριο. Κανείς δεν σου εγγυάται ότι και αύριο θα κάνεις αυτή τη δουλειά, κανείς δεν σου εγγυάται ότι και αύριο αυτό που θα κάνεις θα είναι επιτυχημένο ή ούτε καν σου εγγυάται κανείς ότι και αύριο αυτό που θα κάνεις θα είναι αποτυχημένο. Οπότε το μέλλον γενικά μου προκαλεί έναν, δεν θα το έλεγα όμως φόβο, θα το έλεγα μία, ούτε ανασφάλεια, μία αγωνία για το τι θα μου φέρει. Αλλά επειδή η ζωή μέχρι στιγμής μου έχει δείξει ότι κάνει καλύτερα σχέδια και μου φέρνει καλύτερα πράγματα από αυτά που εγώ μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να μου συμβούν, το αφήνω, προσπαθώ αυτή την αγωνία να την περιορίζω σαν συνέστημα και να αφήνω τη ζωή και τα υπόλοιπα πράγματα γύρω μου
να φτιάχνουν λίγο το δρόμο που περπατάω. Δεν προσπαθώ δηλαδή να. Προσπαθώ να μην τον παρεμποδίζω με αγωνία, φόβο, άγχος, ανασφάλεια. Το αφήνω λίγο να κυλάει. Γιατί νομίζω ότι αυτή η ροή μπορεί να σου φέρει και πράγματα που δεν τα έχεις υπολογίσει και είναι πιο σημαντικά από αυτά που μπορεί να έχεις υπολογίσει και να έχεις κατασκευάσει μες στο μυαλό σου. Κάποιες μέρες ακούω στη σιωπή τη φωνή σου. Αν μέρες που λείπεις, είμαι ακόμα μαζί σου. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την άποψη που λέει ότι οι καλλιτέχνες της γενιάς μου δεν μοιάζουμε μεταξύ μας καλλιτεχνικά. Ο καθένας κάνει ουσιαστικά ένα διαφορετικό είδος. Όμως, θεωρώ ότι όλοι αγκαλιαζόμαστε κάτω από την ίδια ομπρέλα, η οποία είναι ότι προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, με πολύ άγνη πρόθεση. Κανείς μας δεν έχει στόχο τα υπερβολικά χρήματα, την υπερβολική καταξίωση, την υπερβολική προβολή, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Οπότε, μένει πιο αγνή η σχέση μας με αυτό που κάνουμε καλλιτεχνικά, πιο αγνή η σχέση μας με το κοινό, πιο αγνή η σχέση μας με το δίσκο. Δεν έχουμε ανταγωνισμούς, γιατί ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό, αν και νομίζω ότι δεν θα είχαμε ούτως ή άλλως, αλλά αυτό το ευνοεί ακόμη περισσότερο. Το ότι υπάρχει δηλαδή μια ευγενής άμυλα, γιατί ο καθένας εκπροσωπεί το δικό του είδος και ύφος. Έχουμε όμως πολύ κοινό, το οποίο ανακυκλώνεται στις παραστάσεις, ακούει τους ίδιους, δηλαδή υπάρχει ένας νέος που ενδιαφέρεται να ακούσει, στην ηλικία μας, που ενδιαφέρεται να ακούσει μια μουσική διαφορετική και τις φάσεις του και της γενιάς του, θα ακούσει και το Μαραβέγια, θα ακούσει και το Χαρούλη, θα ακούσει και τη Μόνικα, θα ακούσει και την Ελεονόρα, μπορεί να ακούσει και το Μουζουράκι, θα ακούσει και εμένα, Δηλαδή υπάρχει, ανακυκλώνεται όλο αυτό, το οποίο νομίζω ότι κάνει τελικά αυτό που κάνουμε σαν γενιά, μια μεγάλη γιορτή, είναι ουσιαστικά μια έκφραση πολλών διαφορετικών καλλιτεχνικών ύφων, κάτω όμως από την ίδια επιθυμία, το ίδιο γούστο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα προσόν που έχει η γενιά μας. Έχω ένα μίσο πιο βαθύ απ' την αγάπη και έχω μια αγάπη πιο μεγάλη απ' το μίσο. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ πιο πολύ. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ. Με παρασέρνει το νερό. Βυθίζομαι. Οι εποχές επιβάλλουν να πάντα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο μετράμε τους ανθρώπους της ζωής μας και νομίζω ότι οι εποχές επιβάλλουν να τους κρατάμε και όσο το δυνατόν πιο σφιχτά μπορούμε επάνω μας και μαζί μας. Ακόμη και αυτό που συνέβη στο Σύνταγμα και που συμβαίνει στο Σύνταγμα, που είναι μια συνάντηση σε ένα μέρος πάρα πολλών ανθρώπων, έχει να κάνει πολύ με την επιθυμία των ανθρώπων να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και το βλέπεις από τον τρόπο που κινείται όλη αυτή η κατάσταση. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την επικοινωνία. Έχεις ανάγκη να έρθεις κοντά με τον άλλον. Και αν κάποιος μπει στη ζωή σου, να μπει ουσιαστικά και να τον κρατήσεις δυνατά. Για να μην είσαι μόνος.